Ενεργοποίησης Αθηνών είναι πραγματικότητα. 22 εκδηλώσεις από τις 23 ως τις 29 Σεπτεμβρίου πραγματοποιούνται με τη συμμετοχή 60 ποιητών από 22 χώρες. Το φεστιβάλ οργανώνεται από τον κύκλο ποιητών σε συνεργασία με το Δήμο Αθηναίων, το Μουσείο Μπενάκη, το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, αλλά και άλλους φορείς πολιτισμού. Τη βραδιά παρουσιάζει ο συγγραφέας Βασίλης Μανουσάκης και οργανώνει για το Δήμο της Νέας Μύρνης η κυρία Νόρα Γαλανοπούλου. Η κυρία Νόρα Γαλανοπούλου είναι κοντά μας. Καλησπέρα. Καλησπέρα και σε εσάς. Είστε η οργανώτρια της βραδιάς. Ναι. Πώς προέκυψε αυτή η συνεργασία με το Φεστιβάλ Ποιήσης Αθηνών? Νεοσμυρνιώτες ποιητές, ο Γιάννης Οπατήλης και η Ρέο Νικοπούλου μου ζητήσανε να συμμετάσχει και ο Δήμος μας και έτσι με πρωτοβουλία εκείνων και δική μου συνεργασία και προσπάθεια καταφέρουμε να δώσουμε και στη Νέα Σμύρνη, καταφέραμε να είναι και η Νέα Σμύρνη, ο Δήμος Νέα Σμύρνη συμμέτοχη στο πρώτο Διεθνές Φεστιβάλ Ποιήσης, όπου είναι πραγματικά μια εξαιρετική προσπάθεια από τον κύκλο των ποιητών. Ποιητές από όλο τον κόσμο συμμετέχουν σε αυτό το φεστιβάλ και όλη η Αθήνα έχει γεμίσει από ποιήση. Η ποιήση είναι ζωή, η ποιήση είναι άλλη γλώσσα, η ποιήση και οι ποιητές μας χρειάζονται για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τη βία και την καταστροφή, την οικονομική και την κοινωνική η οποία μας έχει προκύψει. Ευχαριστούμε τους ποιητές, ευχαριστούμε εσάς που είστε εδώ απόψε μαζί μας και καλύψατε τη βραδιά. Ζω τη ζωή μου σαν να τη θυμάμαι, σαν να είμαι ο καπνός της. Μονάχα ο νους μου καίει και στάχτη αφήνει γύρω του τα πράγματα. Ντροπή ο θάνατος, η πιο μεγάλη τρέλα. Κύμα τυφλό χτυπάει στην όχθη της ζωής, μετά που πάει. Θέλω να σας ευχαριστήσω λέω που παρευρίσκεστε σε αυτό το Διεθνές Φεστιβάλ Ποιήσης στην πόλη μας. Να ευχαριστήσω ότι είμαστε πολύ χαρούμενοι που το φιλοξενούμε. Να ευχαριστήσω την Νόρα την Γαλανοπούλου που με τις ενέργειές της ας πούμε κατόρθωσε και γίνεται η σημερινή εδώ συνάντηση. Όλο που τέρα κάστο στο βεδάκλο πρέκυψε που διέραβαμε μέσα μου όμοι είναι μέσα αλλά για αν είτε νέμα όμοι είναι μέσα άρα νέμα μη όμοι είναι μέσα σου σαν όμοι οι έζητης πόης ούστα τα κόλεμα γέτρα. Βράτσα μια ούστα, βράτσα μια ούγκρλο. Έχουμε τον κύριο Βασίλη Μανουσάκη κοντά μας απόψε. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Είστε συγγραφέας, αλλά έχετε ασχοληθεί με την ποίηση με πολλούς τρόπους. Την έχετε σπουδάσει, την αναλύετε, τη γράφετε. Πώς ασχοληθήκατε με όλες αυτές τις πλευρές της ποίησης? Με την ποίηση ασχολήθηκα κυρίως επειδή σπούδασα αγγλική φιλολογία. Αυτά ήταν τα πρώτα μου έτσι, ακούσματα ποίησης. Και στη συνέχεια κατάλαβα ότι μπορούσα, ότι με ενέπνευσαν αυτοί οι συγγραφείς που διάβαζα και θα μπορούσα και εγώ να γράψω. Και στην πορεία κατέληξα και να τη μεταφράζω και να τη γράφω και να την αναλύω όπως είπατε. Μοιάζει κάπως σαν απειλή θανάσιμη εκείνη η παύλα. Από τη χρονολογία γέννησης μετά. Λες και δεν είναι πιο σημαντική η έναρξη, αλλά η εκκρεμότητα της λήξης. Κάθε που βλέπω ζώντος βιογραφικό, άγχος με πιάνει δέος πανικός και αποστρέφω ένοχα το βλέμμα από φόβο, μήπως όσο κοιτώ συμπληρωθεί στα μάτια μου μπροστά εκεί ο αριθμός που λείπει. Non, la terre n'est pas ronde. Non, la terre n'est pas ronde. Si la terre était ronde, cela se verrait, cela se saurait. Si la terre était ronde, il n'y aurait pas d'un côté quelques-uns tout en haut et les autres, la plupart des autres, en bas, souvent même tout en bas. Si la terre était ronde, aucun pays. Με πόρτες ανοιχτές και παραθύρια, μέσα σε σιωπή και τεταμένη προσοχή, το κρύο αψηφό, μόνο και μόνο, να ακούω τα στρινιάσματα των γλάρων που από του φαλήρου την ακτή έχουν φτάσει ξεμήνιδες γλετζέδες για φαγή μέσα φλεβάρι στους κάδους τους γεμάτους παρυφές της Νέας Μύρνης. Από την αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου και την παρουσίαση βραδιάς ποίησης στα πλαίσια του πρώτου Διεθνούς Φεστιβάλ Ποίησης Αθηνών για το nstv.gr.